Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα στη ζωή μου. Ήμουνα στο χωριό, στην Παναγία Τρικάλων. Και για να περάσω ένα μάθημα, έγραψα τη μουσική σε αυτούς τους στίχους και το πέρασα. Με κλειστά τα μάτια, πάντα τραγουδάω, γιατί στην καρδιά μου ο ζέφυρος φυσά. Έλα σκορπισέ με, ζέφυρε σαν στάχτη, σωλώνουν τα βάθη, τα επτασφραγιστά. Άξου η μάγισσα, να σε μάθω. Thank you.
αυτά ήταν τα λάθος, φιλιά. Νιώθω ότι κάτι υπάρχει, μια απεύθυνση. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μαζί με όλα τα παιδιά και ετοιμάζαμε τον καινούριο δίσκο και ξυπνάω ένα πρωί και διαβάζω στο ίντερνετ για την υπόθεση της Γιαννούλας της Κουλουρούς. Την ξέρει κανείς? Η Γιαννούλα Κουλουρού είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο του 1878, πουλούσε κουλούρια στην Πάτρα και τη βρήκανε κάτι νεοχίπστερ και την κοροϊδεύανε ότι θα τις βρούνε γαμπρό. Πηγαίνανε, έχει πολύ πλάκα γιατί μιλάω και ακούω τη φωνή μου να επιστρέφει. Wow! Επέστρεψε. Επέστρεφε και παίρνε με αγαπημένη αίσθηση. Καθώς τα χείλη. Μ' άρεσε πάντα να επαγγελοποιήσει, τώρα δεν νιώθω πιο σίγουρη. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα λοιπόν την εκμεταλλευτήκανε και παίζαν με την αντίληψή ότι θα τις βρουν γαμπρό. Την κάνανε μία κοροϊδία, την κάνανε δύο, την κάνανε τρεις, ώσπου τελικά τρελάθηκε. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη Γιαννούλα την Κουλουρού, σε όλους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους τους έχουν κοροϊδέψει, αλλά πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Και επίσης και στη Γιαννούλα την Καραχάλη που δολοφονήθηκε στην Άμφισσα από έναν τύπο. Όλος καλή μου την όμορφη ψυχή σου. Αλλάζουν κι οι άνθρωποι Γιαννούλα που ξύνουν την πληγή σου. Κάπως έτσι σας άρεσε.
Το τραγούδι λέγεται Πριν, είναι το τραγούδι που κυκλοφόρησε πρώτα το καινούριο δίσκο. Ο οποίος δίσκος το λέω εδώ γιατί είμαι εδώ και είναι βλάθηκα αυτά, θα λέγεται Κάλλιε Γκούσα, αυτός που το κουβαλά στην πλάτη. Κάλλιε είναι ο δρόμος, Γκούσα είναι ο λαιμός.
βρεθώ στο νησιό σου. Θα ψάξω για πατρίδα όλο τον κόσμο πυκνώσας. Escape for his disobedience.
for the arrow of love has pierced his heart. Σαν τα παιδιά, τον το χαδί του γέλιο.